Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γρηγόρης Λιονής, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Περικλής Δημητρολόπουλος από τα Νέα, καλώς τον. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Κύριε Λιονή, να ξεκινήσουμε από κάτι μη οικονομικό, παρότι είστε εκ των οικονομικών μυαλών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με την έννοια ότι είστε εκ των οικονομικών μυαλών, εντάξει, μια χαρά. Το λέω και για τον κόσμο, τηλεόραση είμαστε. Σύμφωνοι, αλλά έτσι δεν είναι. Είστε επιφορτισμένος στη δουλειά της οικονομίας. Αυτό εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, λοιπόν. Σωστά. Παρ' όλα, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πιο ιδεολογικά, πιο πολιτικά, με την ιστορία αυτή του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, που καταδικάζει κατά τη γνώμη μου με εντελώς χυδαίο τρόπο και λανθασμένο, αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη, και βάζει στα ίδια, ξαναφέρνει μάλλον τη θεωρία των δύο άκρων. Κομμουνισμός, ναζισμός κτλ. Καταδίκη. Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι τελείως ανιστόρητο και νομίζω ο καθένας που γνωρίζει στοιχειοδός ιστορία μπορεί να ανατρέξει λίγο και να δει τι ακριβώς είχε συμβεί όλη τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 30, τις προσπάθειες που έκανε η Σοβιετική Ένωση να συνάψει μια συμμαχία με την Βρετανία και τη Γαλλία εναντίον της Γερμανίας. Οι προσπάθειες αυτές έπεσαν στο κενό. Είναι γνωστά δεδομένα αυτά, αν θέλει κανείς να δει τι ακριβώς έγινε. Να δει δηλαδή σε τελευταία ανάλυση ότι δεν υπήρχε κανένας είδους στρατηγική συνεννόηση ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και στη Γερμανία. Άλλωστε είναι προφανές και το απέδειξε και η ιστορία στη συνέχεια ότι ένας από τους βασικούς λόγους, ένας από τους βασικούς στόχους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακριβώς και μια προσπάθεια που έκανε σύσσωμος ο υπεριαλισμός να ανακόψει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Άρα σε ιστορικό επίπεδο είναι τελείως λάθος, τελείως ανιστόρητο το συγκεκριμένο κείμενο. Αυτό, αν θέλετε, που θα έπρεπε να φοβίζει τον κάθε εργαζόμενο ακόμα περισσότερο, είναι ακριβώς αυτή η, όχι παράλογη, τελείως λογική από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα του κεφαλαίου προσπάθεια να κυλιδώσει τον κομμουνισμό, να κυλιδώσει δηλαδή μια θεωρία, μια πολιτική θεωρία, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας και στόχος της οποίας είναι ακριβώς να ανατρέψει τον πυρήνα της αστικής εξουσίας και της αστικής κυριαρχίας, τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, και γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια κυλίδωσης του κομμουνισμού και της Σοβιετικής Ένωσης είναι ακριβώς γιατί φοβούνται αυτό που λέει ο κομμουνισμός, αυτό που λέει το κομμουνιστικό κίνημα, αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα, που λέει δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι, οι πολλοί, δεν χρειαζόμαστε τους λίγους, το μεγάλο κεφάλαιο, τους κεφαλαιοκράτες, μπορούμε να τους ανατρέψουμε, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την εξουσία και θα το κάνουμε. Αυτό είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο προκύπτουν τέτοια. Και να τελειώσουμε το εξής. Αν θέλετε, εμάς φυσικά δίνουμε τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουμε τέτοια ψηφίσματα τα οποία δεν επιτρέπουν ακόμα και μια ουσιαστική σοβαρή συζήτηση αυτών των διαφόρων και της ιστορικής πραγματικότητας. Σωστό αυτό που λέτε. Αλλά όχι απλά δεν μας φοβίζουν, μας γεμίζουν αισιοδοξία τέτοιες προσπάθειες, γιατί δείχνουν ότι με πολύ μεγάλη σοφροσύνη η αστική τάξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο καταλαβαίνει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος, καταλαβαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο δεν πρόκειται να κάτσουν με σκυμμένο το κεφάλι, θα αντιδράσουν, θα αντισταθούν και το πραγματικό καινούριο που μπορούν να φέρουν οι εργαζόμενοι είναι ακριβώς η ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας, η ανατροπή της αστικής εξουσίας στο σύνολό της. Αυτό φοβάται η αστική τάξη, οι αστικές τάξεις ολόκληρο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό επιτίθενται ακόμα και προσπαθούν να επιτεθούν σε ιδέες του κομμουνισμού. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Συγγνώμη, για να μην μπλέξουμε με την ιστορία αυτά τα θέματα, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, είναι των ιστορικών, δηλαδή το σύμφωνο ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και την Ναζιστική Γερμανία ή ο διαμελισμός της Πολωνίας. Θα ήθελα όμως να μου σχολιάσετε πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε το ψήφισμα αυτό. Και μιλάω για τους πράσινους, μιλάω για τους σοσιαλδημοκράτες, για δυνάμεις που δεν είναι με την κλασική έννοια αστικές. Ακριβώς αυτό δείχνουν, αν θέλετε. Δείχνουν ακριβώς το πόσο αστικές δυνάμεις είναι. Δείχνουν ακριβώς ότι στον πυρήνα και της ιδεολογίας, αν θέλετε, που δεν είναι ουσιοδός διαφορετική της σοσιαλδημοκρατίας και του λεγόμενου πράσινου κινήματος, που σε τελευταία ανάλυση τι είναι, είναι μια σοσιαλδημοκρατία, New Age σοσιαλδημοκρατία, με πράσινο περιτύλιγμα, αν το δει κανείς λίγο πιο ψύχρεμα οικονομικά. Στον πυρήνα τους όμως, όλες αυτές τις θεωρίες, όχι απλά δεν αρνούνται την καπιταλιστική κυριαρχία, την καπιταλιστική ιδιοκτησία, την κυριαρχία του κεφαλαίου, αλλά την υποστηρίζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι γνωστό ιστορικά, αν θέλετε, ότι ένας από τους ισχυρότερους και σημαντικότερους ιδεολογικούς εκπροσώπους και τελικά πολιτικούς της αστικής τάξης στο σύνολο του κόσμου
κατά τον 20ο αιώνα ήταν ο Κέινς, ήταν ο ιδρυτής αυτού που λέμε σοσιαλδημοκρατικού ρεύματος, αυτός ο οποίος προσπάθησε να δώσει μια νέα πνοή. Τα κατάφερε, ήταν πολύ πετυχημένος και όλες οι αντιγραφές του, όλες οι εφαρμογές του και στη Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και αν το πάρει κανείς σε τελευταία ανάλυση, ακόμα και αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια, στην ουσία έχουν πάρα πολύ τέτοια χρειά. Αλλά πρόκειται για μια προσπάθεια διαχείρισης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Μια προσπάθεια που όχι απλά δεν αντικείται, μια προσπάθεια που. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά εσείς χρειάζεται να υπερασπίζεστε τη Σοβιετική Ένωση. Αντιλαμβάνομαι να υπερασπίζεστε την κομμουνιστική ιδεολογία, τον κομμουνισμό. Αλλά γιατί τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή. Γιατί είναι αναπόσπαστα δεμένα. Πρέπει να είστε το τελευταίο κόμμα στην Ευρώπη ή στον κόσμο. Όχι, δεν είμαστε. Υπάρχουν πολλά. Και αν κάνετε ένα γκάλωπ τώρα στη Ρωσία, τη σημερινή, θα δείτε ότι υπάρχει σχεδόν πλειοψηφικό όραμα που λέει ότι ήταν καλύτερη η Σοβιετική Ένωση από ό,τι είναι τώρα. Αν πάτε σε οποιαδήποτε χώρα. Και γι' αυτό υπάρχει και τέτοιο μένος από τα κόμματα των πρώην σοσιαλιστικών χωρών να καταδικάσουν το σοσιαλισμό, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες. Αυτό δεν είναι ένα κριτήριο. Πώς δεν είναι. Καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι ότι ασφιχτιούν και ότι ο καπιταλισμός έχει πατήσει κάτω. Θα σας πω σε αυτό. Ήταν καλύτερα. Αλλά... Θα σας πω σε αυτό. Η Σοβιετική Ένωση είναι αυτή η οποία εφήρμοσε. Ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Εφήρμοσε. Καθόλου. Όχι. Καθόλου ολοκληρωτικό καθεστώς. Καθόλου. Ήταν η χώρα η οποία εφήρμοσε το σοσιαλιστικό τρόπο σκέψης στην πράξη. Ήταν η χώρα η οποία εφήρμοσε. Η πρώτη προσπάθεια. Με τα στραβά της και τα λάθη της, εμείς δεν αρνούμαστε ότι γίνανε λάθη, γίνανε διάφορα λάθη, αλλά είναι η χώρα η οποία κατάφερε μέσα σε 20 χρόνια αξιοποιώντας το πολύ πρωτοπόρο και το πολύ καινούριο των καινούριων σχέσεων παραγωγής σοσιαλιστικών να κάνει μια αγροτική στην πραγματικότητα καθυστερημένη τεράστια χώρα να την κάνει. Φεουδαρχική σχεδόν. Σχεδόν φεουδαρχική. Να την κάνει πρώτη ή δεύτερη βιομηχανική χώρα στον πλανήτη. Να την κάνει να καταφέρει να αντισταθεί στην πολεμική μηχανή που λεγόταν ναζισμός. Παρά το γεγονός ότι όλη αυτή η πολεμική ορμή του ναζισμού, όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά αν το δείτε ιστορικά. Εγώ τα δέχομαι, αλλά ήταν δημοκρατική χώρα η Σοβιετική Ένωση. Κοιτάξτε, ήταν πολύ πιο δημοκρατική. Ήταν υπήρχε πολύ... ελευθερία της ήταν, γνώμης. Ήταν υπήρχε, πολύ πιο δημοκρατική χώρα. Κάνουμε μια συζήτηση θα σας πω. Ήταν πολύ πιο δημοκρατική χώρα από οποιαδήποτε σημερινή χώρα, στην οποία δεν υπάρχει καμία ελευθερία πραγματική γνώμης. Γιατί δεν υπάρχει καμία ελευθερία γνώμης? Γιατί μπορεί ο καθένας να έχει τη γνώμη του, αλλά είναι για τον εαυτό του. Δεν έχει καμία δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του. Βλέπουμε τώρα και τον καινούργιο νόμο που φέρνει η κυβέρνηση σε συνέχεια του προηγούμενου του ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει πόσο σέβεται τη δημοκρατία ακόμα και στα συνδικάτα. Αλλά σκεφτείτε λίγο, έχουμε δημοκρατία σήμερα? Μπορεί δηλαδή κάποιος που έχει μια ουσιοδός διαφορετική άποψη να την εκφράσει? Να σας φέρω ένα παράδειγμα που δείχνει τα όρια της δημοκρατίας. Εμείς το έχουμε κατακτήσει, αν θέλετε. Και το έχει κατακτήσει όχι εμείς ως κόμμα, ο αγώνας του ελληνικού λαού, ότι υπάρχει διαφορετική άποψη και θα ακούγεται. Στη Βρετανία υπάρχει ένας κωμικός, πολύ διάσημος κωμικός, ο οποίος έκανε ένα αστείο σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και τι είπε? Είπε ότι, λέει, η Βασίλισσα έχει κάνει τουλάχιστον 4 φορές σεξ στη ζωή της, έχει 4 παιδιά. Και απολύθηκε την επόμενη μέρα. Τι δείχνει τώρα αυτό? Δείχνει ότι σε ένα σύστημα στο οποίο τα μέσα παραγωγής και τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν σε μεγάλους ομίλους και σε επιχειρηματίες ή στο κράτος το οποίο στηρίζει αυτούς τους ομίλους, αυτούς τους επιχειρηματίες, οι απόψεις οι οποίες μπορούν να ξεδιπλωθούν στην κατά τα άλλα δημοκρατική κοινωνία, είναι απόψεις οι οποίες δεν μπορούν να επιδράσουν και να χτυπήσουν τα συμφέροντα αυτά στα μέσα τα οποία λογικό είναι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Μια δηλαδή εφημερίδα δεν μπορεί να χτυπήσει τον εκδότη της με τίποτα, όσο δημοκρατικός και να είναι ο εκδότης. Αν δηλαδή υπάρχει, δεν θα το κάνει. Και είναι λογικό μέσα στο πλαίσιο του συστήματος. Η δημοκρατία δεν είναι μια εφημερίδα να χτυπάει τον εκδότη. Όχι, αλλά δημοκρατία είναι μια άλλη εφημερίδα να χτυπάει έναν εκδότη. Ναι, αλλά η άλλη εφημερίδα ανοίξει κάποιον άλλον εκδότη. Αυτό σας λέω, και τα συμφέροντα του εργαζόμενου ο οποίος πεινάει, ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει με 800 ευρώ, ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ο οποίος θα γίνει κρέας στα κανόνια του ΝΑΤΟ την επόμενη περίοδο, ο οποίος βιώνει τώρα με καταστρεπτικό τρόπο την επίδραση της κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα λέει καμία εφημερίδα στην πραγματικότητα ή τα λέει φωτίζοντας, αν θέλετε, κάθε φορά τέτοιες έρηδες. Λέμε λοιπόν εμείς ότι πραγματική δημοκρατία, για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει πραγματική ισονομία, ισότητα, και για να υπάρχει πραγματική ισότητα πρέπει να υπάρχει ισότητα απέναντι στο ουσιαστικό. Και ποιο είναι το ουσιαστικό σε μια κοινωνία? Ποιος κατέχει τον πλούτο, τα μέσα παραγωγής. Όταν λοιπόν η κοινωνία χωρισμένη σε μια ισχυρή μειοψηφία που έχει τα μέσα παραγωγής, τα εργοστάσια, τους δρόμους, τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, και σε μια μεγάλη πλειοψηφία που δεν τα έχει, είναι προφανές δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Υπάρχει κυριαρχία των λίγων απέναντι στους πολλούς, η οποία είναι ντυμένη με ένα πολύ όμορφο πλαίσιο. Μας λένε για δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία δημοκρατία στην πραγματικότητα, και νομίζω, αν θέλετε, το γεγονός
ότι ακόμα και οι Βρετανοί δυσκολεύονται να κάνουν Brexit. Ακόμα εδώ, ότι εδώ στην Ελλάδα αλλάξαμε 5 κυβερνήσεις, 4, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Κάθε φορά λέγαμε όχι στα μνημόνια. Και ερχόταν πάλι ένα μνημόνιο, ανεξάρτητα με ποια κυβέρνηση ερχόταν. Φαίνεται, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει καμία κανένα είδους δημοκρατία. Όταν δηλαδή από το Σαμαρά μέχρι τον Τσίπρα όλοι σκίζανε διαρρήγναν τα ημάτια τους και λέγανε όχι στα μνημόνια. Και κάθε φορά ερχόταν ένα μνημόνιο. Και ο κόσμος έλεγε, μα εμείς δεν ψηφίσαμε γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια κραυγαλαία απάτη, όλη αυτή η απάτη της λεγόμενης αστικής δημοκρατίας, ότι δεν σε καμία περίπτωση δεν στηρίζει τα συμφέροντα των πόλων, αν θέλετε τώρα. Είναι δημοκρατία μια κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει εκλεγεί με το 24% του εκλογικού σώματος, το οποίο ψήφισε άπαξ, να δικαιούται και να λέει ότι εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να αποφασίζουμε για όταν θα γίνει πόλεμος. Αν θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στο ΝΑΤΟ, ότι θα γίνουμε στον τρογονάθρα και στο γεω, για οτιδήποτε. Με το 24% ψήφισε μία φορά ένα 4 χρόνια, αλλά η ίδια κυβέρνηση να έχει το πολιτικό θράσος να μας λέει ότι για να κάνετε απεργία σε ένα σωματείο, απεργία, χρειάζεται το 50% συνένα των εγγεγραμμένων, είναι του συνόλου. Πού βρίσκεται λοιπόν η δημοκρατία? Εσείς υπέρ ποιου είστε, υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου? Όχι, δηλαδή, εμείς λέμε ότι με 24% να κυβερνάς που, λες εσύ, που είπατε εσείς, ή 50-1. Εμείς λέμε ότι είναι κραυγαλαία απάτη αυτών που υποστηρίζουν τη δημοκρατία να στηρίζουν ένα σύστημα όπως αυτό που σας περιέγραψα και λέμε ότι η Σοβιετική Ένωση με τα προβλήματα που είχε να τα συζητήσουμε ήταν μια πρώτη απόπειρα πολύ πιο δημοκρατική. Γιατί ήταν μια απόπειρα πολύ πιο δημοκρατική? Γιατί έδωσε την πραγματικότητα σε πλατιές λαϊκές μάζες από τα εργοστάσια, τις αγροτικές κοινότητες και πώς δουλεύαν. Τους έδωσε τη δυνατότητα πραγματικά. Και εκεί δημιουργήθηκε μια ελίτ όμως. Κοιτάξτε να δείτε, από ένα σημείο και πέρα, όταν απομακρύνθηκε πλέον από το βάθμο των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, φυσικά, όταν δηλαδή οι νόμοι του καπιταλισμού μπήκανε μέσα, όταν χάθηκε η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη μέσα στους κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και γενικά του Κομμουνιστικού Κινήματος, όταν ιτήθηκε η πλευρά της προόδου, η πλευρά που έλεγε πριν να βαθύνουμε στο σοσιαλισμό. Αυτό χρονικά πού προσδιορίζεται? Είναι μια μεχρά διαδικασία, αλλά είναι σαφές ότι ένα σημείο καμπής είναι το 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ. Βεβαίως, είναι ένα σημείο καμπής, το οποίο πλέον η ήττα των δυνάμεων αυτών, οι οποίες θέλαν να βαθύνει ο σοσιαλισμός. Παρ' όλα αυτά, εσείς ως κόμμα στηρίζατε κανονικότατα. Και μετά το 1956 τα πάντα του ΚΚΣΕ. Θα σας πω. Δεν κάνατε τότε αυτή την αναγνωσία. Θα σας πω, καταρχάς, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια αποτίμηση της ιστορίας εκ των υστέρων με πολύ πιο ψύχρονο μάτι και όχι όταν η ιστορία είναι ψυχρό. Αλλά πέραν αυτού, το γεγονός ότι ιτήθηκε αυτή η πλευρά και ξεκίνησε ένα ξύλωμα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, δεν σημαίνει ότι ανατράπηκε ο σοσιαλισμός τότε. Και αν θέλετε, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνουν πώς η Σοβιετική Ένωση ήταν ο προοδευτικός πόλος σε ολόκληρο τον πλανήτη καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και αυτό που φάνηκε από την τεράστια επιδείνωση που υπήρχε σε όλα τα επίπεδα με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης. Από τις διεθνείς σχέσεις, από τη σχέση με τον εργαζόμενο με το κεφάλαιο σε ολόκληρο την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη, από το πόσο ο υπεραλισμός απέκτησε μια δυνατότητα να επιδρά και να επιτίθεται με πολύ πιο επιθετικό τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη και πάει λέγοντας. Άμα λοιπόν δει κανείς αυτή την πραγματικότητα, θα καταλάβει ότι αυτό που, αν θέλετε, είπε από τη δική του σκοπιά, τη γεωπολιτική, αλλά το είπε ο πρόεδρος Ρωσίας, ο Πούτιν, λέγοντας ότι από τη δική του σκοπιά η ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν μεγαλύτερη γεωπολιτική ανατροπή και το χειρότερο πράγμα που έγινε στον 20ο αιώνα. Και εμείς λέμε ότι ήταν μια ήττα βεβαίως της πρώτης απόπειρας οικοδόμησης σοσιαλισμού, αλλά ξέρουμε το εξής. Ο Σπάρτακος χάθηκε. Και όταν έγινε η εξέγερση του Σπάρτακου, ο Σπάρτακος βρέθηκε να είναι, αν θέλετε, σε ένα σταυρό από το δρόμο της Ρώμης που το συνέδεσε σε μια άλλη μέρα και τον κάψανε σχεδόν ζωντανό. Αλλά η δουλεία έπεσε. Η Γαλλική Επανάσταση που έφερε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής ιτήθηκε, ξανάρθω βασιλιάς. Αλλά τελικά ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής υπήρχε, γιατί αυτό ήταν το σωστό, αυτό ήταν το δίκαιο, αυτό ήταν το προοδευτικό. Ξέρουμε λοιπόν, και το ξέρει και η αστική τάξη, και γι' αυτό βγάζει διαψηφίσματα, και γι' αυτό υπάρχει θετιωμένος απέναντι στην κομμουνιστική σκέψη, στο κομμουνιστικό κίνημα, απέναντι σε αυτούς που λένε ότι το πρόβλημα του πλανήτη από το μεγαλύτερο πρόβλημα, το πρόβλημα των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και των πολέμων, μέχρι το μικρότερο πρόβλημα, τη σχέση που έχει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του, όλα αυτά τα προβλήματα είναι απότοκα του ίδιου ουσιαστικού ζητήματος, του γεγονότος ότι η κοινωνία σπασμένη σε δύο πολύ μεγάλες τάξεις,
οικονομικά, μία με πολύ μικρό πληθυσμό, λιγότερο από το 1%, που έχει όμως τα πάντα στα χέρια της, όλη την πολιτική, οικονομική, ιδεολογική εξουσία και κάνει κουμάντο, και ένα τεράστιο 99% που ενώ παράγει το σύνολο του πλούτου, δεν παίρνει τίποτα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό θα αλλάξει. Είναι νομοτελειακό, θα αλλάξει και θα αλλάξει υπέρ των πολλών. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι ευρωβουλευτές Έλληνες άλλων κομμάτων της δεξιάς δεν υπερψήφισαν το. Γιατί το η πίεση ακριβώς. Για διάφορους ιστορικούς, αν θέλετε, λόγους. Καλώς και το έκαναν όμως, λέτε. Προφανώς έκαναν καλώς, για λόγους ιστορικής αλήθειας τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι η πίεση που υπάρχει, ακριβώς επειδή εμείς υπάρχουμε, αν θέλετε, εδώ έχουμε κατακτήσει. Όχι εμείς ακόμα, ο ελληνικός λαός έχει κατακτήσει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια πίεση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίσταση στην ιστορική λύθη και στα ιστορικά ψεύδη. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα στο συνείδηση του ελληνικού λαού. Το ποιο είναι το δίκαιο, το σωστό, το προοδευτικό και ποιο είναι το αντιδραστικό, καταλαβαίνει πολύ καλά ο Έλληνας εργαζόμενος, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται, ότι, ότι τα μνημόνια έχουν συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ίδια γιατί υπηρετούν τον ίδιο αντίπαλο που λέγεται μεγάλο κεφάλαιο. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός τον αντιδραστικό χαρακτήρα που έχει η καινούργια συμφωνία που οικοδομεί η ελληνική κυβέρνηση με τη ΣΥΠΑ. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός ότι ο καπιταλισμός δεν θα του λύσει τα προβλήματα και θέλει Τόμας Χουκ. Η Τόμας Κουκ, η χρεοκοπία που είχε, η νέα κρίση που ελοχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι δεν πρόκειται να έχουμε ούτε καν την ανάπτυξη την οποία μας υπόσχονται. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι. Εδώ, στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα τα καταλαβαίνουν και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος, αν θέλετε, που σε ιδεολογικό επίπεδο, ακόμα και εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να περπατήσει σε τέτοια κλίμακα μια τέτοια προσπάθεια χειραγώγησης. Της συνείδησης η χώρα των εδώ, εργαζόμενων. Επειδή ξέρετε καλά τα οικονομικά, η χώρα εδώ πέρα δεν μπαίνει σε μια ανάταξη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν θα σας πω, το 12, ξέρω. Θα σας πω. Σαφώς έχουμε μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξη, μια βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Δύο πλευρές. Ένα και πάρουμε τον κλάδο του τουρισμού. Είχαμε ένα διπλασιασμό μέσα σε μια δεκαετία. Οι εργαζόμενοι κέρδισαν κάτι. Εγώ σας λέω όχι μόνο δεν κέρδισαν, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων λόγω της ανάπτυξης στον κλάδο του τουρισμού, αλλά αντίθετα. Όπως ακριβώς είχε προβλέψει η έκθεση του ΣΕΒ και της McKinsey ήδη πριν από την κρίση, ο εγχώριος τουρισμός συρρυκνώθηκε στο 1/3 κατά 67% για να υπάρχει χώρος για να αυξηθούν οι εξαγωγές του τουριστικού προϊόντος με τα 15 εκατομμύρια νέους αλλοδαπούς τουρίστες που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Πάντως ότι δημιουργήθηκαν να θέσεις εργασίας. Ναι, μπορεί να δημιουργήθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας, όμως οι οποίες ξέρετε τι θέσεις εργασίας είναι, θέσεις εργασίας του 12ωρου. Θέσεις εργασίας που οδηγούν ακόμα και 18χρονους ανθρώπους με όλη την νυκμάδα της νιώτης να πεθαίνουν πάνω στη δουλειά γιατί δουλεύουν πάρα πολύ. Τέτοιες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν. Δεν βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων. Δεν αυξήθηκε ο μισθός τους. Δεν ανακτήθηκαν οι απώλειες των τελευταίων δεκαετών. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τουριστική ανάπτυξη εμάς μας θέλει φθηνούς εργαζόμενους για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό το τουριστικό κεφάλαιο και θέλει όλα τα φιλέτα από το ελληνικό μέχρι τη Ρόδο και από οποιαδήποτε περιοχή και αν πάτε της χώρας που υπάρχει ένα τουριστικό φιλέτο να αλλάζει χέρια, να οικοδομείται από το μεγάλο κατασκευαστικό και τουριστικό κεφάλαιο προκειμένου να γίνει προς το δοφόρο κυρίως από αλλοδαπό τουρισμό. Άρα λοιπόν η όποια ανάπτυξη δεν ωφελεί τους εργαζόμενους. Και δεύτερον, υπάρχει και δεύτερη πλευρά. Βεβαίως, ακούμε. Το όλο, αν θέλετε, επιχείρημα ότι θα έχουμε ανάπτυξη φοβερή από την οποία θα φάμε όλοι, εκτός ότι δεν θα φάμε όλοι, δεν θα την έχουμε. Ο κλειδονισμός της ελληνικής οικονομίας λόγω της χωροκοπίας μιας εταιρείας όπως η Thomas Cook είναι αντίστοιχος με τον κλειδονισμό που είχαμε τις τράπεζες πριν από 2 χρόνια. Τι δείχνει? Δείχνει ότι ακριβώς επειδή έχουμε ανοίξει και τόσο πολύ την οικονομική δραστηριότητα στο εξωτερικό, οποιοσδήποτε μικρός κλειδονισμός θα έχει πολλαπλάσια συνέπεια στο εσωτερικό της χώρας. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με την υπαρκτή καθυστέρηση της Γερμανίας, την πιθανότητα να μπει σε κρίση η Ευρωζώνη ή την πιθανότητα να εκδηλωθεί μια νέα κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση, οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην ελληνική οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Όπως είναι ευρέως γνωστό. Αν δείτε τα δεδομένα, μια κρίση και αντίστοιχα μια ανάπτυξη εμφανίζεται 2 ή 3 φορές περισσότερες στην ναυτιλία και στον τουρισμό. Μάλιστα. Μια λοιπόν κρίση στην Ευρώπη 1-1,5% θα μπορεί να σημαίνει ότι να ξαναβρεθούμε σε μια κρίση 2-3% και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Άρα, ούτε μια ανέφελη πορεία η οποία κάθε λίγο και λιγάκι θα μας πηγαίνει κάπου καλύτερα. Αφήστε που για να ξαναπάμε στα επίπεδα προκρίσης θέλουμε 10 χρόνια με 2%. Αυτό το ξεχνάμε όλοι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο? Είδαμε Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κατέβηκαν στελέχη. Κατέβηκαν αρκετά στελέχη.
Από αναμενόμενη. Σίγουρα αναμενόμενη. Από... αστεία από τη μία, αναμενόμενη από την άλλη. Αναμενόμενη γιατί είναι πάρα πολύ λογικό για τους δικούς του λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθήσει να οικοδομήσει πάλι. Και με τις εσωτερικές έρηδες που έχει και με το ένα κομμάτι να λέει ότι εμείς είμαστε λίγο πιο αριστεροί, πιο προοδευτικοί από το κομμάτι το προεδρικό. Και τώρα τα ξέρετε καλύτερα από μένα όλη αυτή την συζήτηση. Αναμενόμενο λοιπόν να προσπαθήσει να ξαναοικοδομήσει τέτοιες σχέσεις που είχε με, υποτίθεται με την κοινωνία. Αστείο, διότι προσπαθούν να βρουν με ποιες διαφορές θα μπορέσουν να πούν ότι διαφοροποιούμαστε από την πολιτική της Δημοκρατίας και δεν μπορούν να το κάνουν. Φοβάστε ότι μπορεί να σας πάρει το δρόμο. Όχι, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Θα σας πω γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να οργανώσει ένα κίνημα που θα συγκρουστεί με τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με τις επιταγές των μονοπωλιακών ομίλων. Όχι απλά γιατί τα έχει ψηφίσει, γιατί αυτά πιστεύει. Διότι αν πιστεύεις και έχεις υλοποιήσει ένα πρόγραμμα όπως αυτό που υλοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι αδύνατο να οργανώσεις μια πάλι απέναντι στην καπιταλιστική ανάπτυξη, απέναντι στην ανάπτυξη των πολλών σε βάρος των λίγων, απέναντι τελικά σε μια κυριαρχία που θέλει το 1% να κερδίσει σε βάρος των 99%.